Είναι η στιγμή που τζιχαντιστέ του μετόπου Αλνούστρα χτυπούν Ελληνορθόδοξη Εκκλησία στην πόλη Σκελμπίγια, στην επαρχία τη Χαμά στη Συρία, σκοτώνοντα σύμφωνα με τοπικέ πηγέ τουλάχιστον τέσσερι πολίτε και τραυματίζοντα άλλου εννέα. Η λειτουργία τελείται κανονικά όταν τρει στο σύνολο του οβίδε πέφτουν στο εξωτερικό τη Εκκλησία, παίρνοντα το φόβο και τον πανικό στι εκατοντάδε χριστιανών που βρίσκονταν στο χώρο. Ένα άνδρα που ανίδεω ανεβαίνει τι σκάλε για να εξέλθει τη Εκκλησία, σώζεται στο παρακάτη. Σκηνέ τρόμου. Ο ήχο των οβίδων προκαλεί ρίγος στου πιστού που τρομοκρατημένοι συνεχίζουν να ψάλουν το μεθυμόνο Θεό, χωρί να ξέρουν αν το επόμενο λεπτό θα είναι ζωντανή. Μάτια δακρυσμένα. Συναισθήματα ανασφάλεια. Γονεί που κρατούν σφιχτά στην αγκαλιά τα βρέφη τους. Οι εικόνε που αποτυπώνονται στο βίντεο που πιστό τραβήξε με το κινητό του τηλέφωνο συγκλονίζουν. Μικρά παιδιά κλαίνε και ψάλουν. Προσεύχονται και παρακαλούν το Θεό, ενώ η επίθεση από τους τζιχαντιστές συνεχίζεται. Οι δυνάμει των τζιχαντιστών έχουν πλησιάσει επικίνδυνα τη Κελμπίγια, απέχουν μόνο 5 χιλιόμετρα. Ο φόβο τη τρομοκρατία πλανάται αφού στην πόλη, η οποία ελέγχεται από τι κυβερνητικέ δυνάμει τη Συρία, οι χριστιανοί αποτελούν πλειονότητα. Οι τζιχαντιστέ, υποστηριζόμενοι από ενόπλου τη Σαχράρ Αλσάμ, την βομβάρδισαν με τουλάχιστον 14 βλήματα όλμων μόνο χθε. Από του βομβαρδισμού, καταστράφηκαν κατοικίες ενώ συνεργεία διάσωσης αναζητούν θύματα κάτω από τα χαλάσματα.